Σε καμίνι έχει μετατραπεί η πόλη των Ιαννίνων αλλά και ολόκληρη η Ήπειρος από τον καύσωνα που επελάβνει. Με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, το φαινόμενο εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο καθώς θα έχει μεγάλη διάρκεια αλλά και γιατί το θερμοκρασιακό εύρος, η διαφορά δηλαδή της μέγιστης από την ελάχιστη θερμοκρασία, θα είναι εξαιρετικά μικρό. Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εντούτοις οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 6 Αυγούστου. Οι μέγιστες θερμοκρασίες το επόμενο τριήμερο θα κυμανθούν στα υπηρετικά ακόμη και μέχρι τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην ισιατική χώρα και τα παραθαλάσσια τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Υψηλή θα παραμένει η θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, με τις ελάχιστες τιμές πάνω από τους 20 βαθμούς στην περιοχή μας. Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Ιαννητών και ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής έχουν θέσει στη διάθεση των πολιτών 4 κλιματιζόμενες αίθουσες. Έχει αρχίσει ο καύσωνας και σύμφωνα με τις πληροφορίες των μετεωρολόγων θα είναι ένας καύσωνας μακράς διαρκείας, θα φτάσει μέχρι το μέσο της επόμενης εβδομάδας. Επομένως, θα πρέπει οι συμπολίτες από τη μία μεριά να τηρήσουν τα μέτρα που η πολιτική προστασία σε αυτές τις περιπτώσεις καθορίζει. Θα πρέπει να προσέχουμε να μένουμε σε σκυρούς χώρους. Θα πρέπει να αποφύγουμε έντονες χειρονακτικές εργασίες τις ζεστές ώρες της ημέρας. Τα άτομα τα οποία έχουν προβλήματα υγείας θα πρέπει να προσέξουν ακόμα περισσότερο. Να υπάρχει ενυδάτωση και όλα αυτά τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά. Εμείς σαν Δήμος αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και στην διάθεση κάποιων χώρων όπου θα μπορούν οι συμπολίτες από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εφόσον το θέλουν και εφόσον το χρειάζονται, να παραμείνουν για να έχουν μια σχετική δροσά και μια σχετική καλύτερη έτσι, διημέρευση. Η χώρη αυτή είναι η ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου εδώ που βρισκόμαστε τώρα και θα είναι επίσης το πρώτο καπί το οποίο βρίσκεται στην οδό Λίνας Τσαλδάρη, είναι στο ξενία, στο πλάι από το παλιό ξενία το Σεράι. Είναι το δεύτερο καπί το οποίο βρίσκεται στην οδό Ζήνη 12, είναι στο πλάι της Ζωσιμέας, πάλι για να το πω, Ζωσιμέας Σχολής. Και θα είναι και το πρώτο κηφί το οποίο βρίσκεται στην οδό Χριστό Βασίλη. Η χώρη αυτή θα είναι ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και για την είσοδο όμως των ανθρώπων, των συμπολιτών που θα μπουν μέσα θα πρέπει να υπάρχει τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλων και για όλους τους κλειστούς χώρους. Θα πρέπει επομένως να μπορούν να εισέρχονται εφόσον επιδείξουν είτε από, στοιχείο ότι έχουν εμβολιαστεί, είτε ότι έχουν νοσήσει, είτε να έχουν κάνει rapid test το τελευταίο 24ωρο. Διότι στην προσπάθειά μας να εξυπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους από τον καύσωνα, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε εστίες. Επομένως, έτσι μετάδοση του κορονοϊού. Επομένως, θα πρέπει να τηρηθούν αυτές οι τρεις προϋποθέσεις. Θα είναι από σήμερα μέχρι όσες μέρες χρειαστεί την επόμενη εβδομάδα. Επαναλαμβάνω, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, υψηλός θα είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Ήπειρο αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η Γενική Γραμματεία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, την περιφέρεια και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, το κάπνισμα μελισσών και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες, αν αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199.